Μερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εμείς μόλις επιστρέψαμε από την γιορτή του, η σχολική, τη χριστουγεννιάτικη γιορτή του, από την χριστουγεννιάτικη σχολική του, από το σχολείο του Αλέξανδρα, αλλά τι έπαθα τώρα, κόλλησα. Πάρα πολύ ωραία, συγκινητικά και ωραία. Δεν σας έδειξα τον Αλέξανδρο ντυμένο, γιατί ο Αλέξανδρος είχε τη στολή καραμελάκι να ντυθεί. Γλυφιτζουράκι βασικά, αυτά τα γλυφιτζουράκια καταλάβατε. Σας το είπα και χθες νομίζω, αυτό που είδατε. Γιατί δεν τη βάλαμε, δεν θέλαμε. Δεν επιμείναμε, okay, όλα καλά, τουλάχιστον είπε το ποίημα του, ωραία δυνατά. Πολύ όμορφα ήταν, πάρα πολύ ωραία έτσι χριστουγεννιάτικα. Έγινε και το μπαζάρ, πήραμε και το ημερολόγιο μας με τον Αλέξανδρα φωτογραφία. Πήραμε και έτσι, εγώ πήρα ένα γουράκι, βραχιολάκι, πάρα πολύ όμορφο. Πολύ όμορφα ήταν και επειδή σήμερα είναι τα γενέθλια του Αλέξανδρου, λέμε να πάμε μια βολτούλα έτσι να βγούμε από το σπίτι. Έρχεται στο Golden Hall για βολτούλα και για φαγητό. Δεν είναι το Άγιο Βασίλη. Ο Άγιος Βασίλης δεν έρχεται ακόμα. Ο μπαμπάς και η μαμά σου το πήρανε για τα γενέθλιά σου. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ούτε και ένα, ούτε παρά ένα. 9 ακριβώς. Και σας έχω τραβήξει μόνο αυτά τα λιγοστά πλάνα που μόλις είδατε. Αλλά σήμερα, παιδιά μου, ήταν μια από τις πιο δύσκολες ημέρες της ζωής μου ως μαμά. Θυμάστε πριν λίγες ημέρες που σε κάποιο vlog μας σας έλεγα ότι του παίρνω του Αλέξανδρου δωράκια όταν μπορώ, γιατί γενικότερα είναι ένα παιδί το οποίο όταν βγαίνουμε και πάμε σε παιχνιδάδικα και αυτά δεν απαιτεί. Και τα θυμάστε? Έχετε ακούσει και μια παροιμία που λέει καλύτερα να μας σας παρά να μιλάς? Αυτό συνέβη σε εμένα σήμερα. Ο Αλέξανδρος έχει ξυπνήσει πάρα πολύ στραβά σήμερα, πάρα πολύ στραβά, από το ότι δεν ήθελε να βάλει τη στολή μέχρι το ότι δεν ήθελε να καθίσει στη γιορτή, δεν ήθελε να μιλήσει με τους παππούδες του, το δώρο που του φέραμε δεν ασχολήθηκε, το παράτησε μια μεριά ενώ αυτός μας το ζήτησε, και το αποκορύφωμα ήταν ότι πήγαμε στο Golden Hall, δεν ήθελε να πάει, μουρμούριζε, και πάμε στο Golden Hall και τον πιάνει εκεί αυτή η ιστορία. Του πέφτω κάτω και βαραίνω το σώμα μου να μην μπορείς να με πιάσεις και πέφτω στα πατώματα και κλαίω και δεν με ενδιαφέρει που ξαπλώνω και κάτω. Είχε ξαπλώσει στις κούνιες του εξωτερικού χώρου στο Golden Hall στην αρχή κάτω, μετά πολλά μας ακολούθησε και μετά μας το έκανε στον πάνω όροφο του Golden Hall με αποτέλεσμα να μας κοιτάει όλο το εμπορικό κέντρο. Και δυστυχώς εγώ δεν ξέρω να αντιμετωπίζω τέτοιες καταστάσεις, γιατί άλλη μια φορά μου είχε συμβεί πέρσι το καλοκαίρι στην Καλαμάτα αυτό το πράγμα. Που και εκεί τον είχε πιάσει μια τέτοια ιστορία και μας κοιτάγανε όλοι. Και με αποτέλεσμα και εγώ να μην ξέρω πώς να το διαχειριστώ και να μας κοιτάει ο κόσμος ακόμα χειρότερα και τελικά να πάρουμε τον Αλέξανδρο σηκωτό, να κατεβούμε στο πάρκινγκ και μετά να χτυπιέται ότι δεν θέλει να πάει σπίτι. Γενικότερα να ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, δεν μπορώ να σας εξηγήσω, και ξυπνήσαμε με πολύ ωραία διάθεση, έτσι που του λέγαμε εδώ τα χρόνια του πολλά και αυτά, και πραγματικά δεν ξέρω τι έπαθε, τον ματιάσαμε, πολύ πιθανό, δεν ξέρω τι να σας πω.
Και μέχρι και τώρα που πήγε και κοιμήθηκε, και μόλις τώρα πριν λίγο βασικά τον πήρε ο ύπνος, κλάμα για τα πάντα, ακόμα και για το βραδινό του το γεύμα, ούτε αυτό δεν ήθελε. Ενώ γενικότερα ζητάει μακαρόνια, πέπα, ούτε αυτά δεν ήθελε σήμερα. Τι να σας πω, δεν ξέρω τι έγινε, εντάξει, όλοι έχουμε τις στραβές μας μέρες. Αλλά λέω, έπρεπε να τύχει σήμερα που είναι τα γενέθλιά του, δηλαδή. Καλά, έχω γίνει χάλια, έτσι. Έχουμε τζουρωθεί πάρα πολύ. Και του σβήσαμε και ένα γλυκάκι έτσι πρόχειρο για σήμερα, γιατί του έχουμε παραγγείλει την τούρτα του για τις επόμενες ημέρες που θα είναι τα Χριστούγεννα και θα είμαστε έτσι λίγο πιο. Ίσως μαζευτούμε, δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα τι θα κάνουμε για τις γιορτές. Τέλος πάντων. Και μετά ήρθε η νονά του Αλέξανδρου, η οποία του φέρνει τα δωράκια του. Και δείτε εδώ, και εκεί είχε άρνηση στα πάντα, δεν φαντάζεστε. Μπλου ή τσαντούλα. Σας τα δείχνω για ιδέες δώρων. Αν θέλετε κάτι, και επειδή είδατε πολλά παιδάκια έχουν κόλλημα με την Μπλου, υπάρχει η τσάντα Μπλου που έχει μέσα μαρκαδόρους και τα βάφες και σβήνει με ένα μωρομάντιλο. Του πήρε αυτό το κροκοδιλάκι, το θυμάστε. Είχαμε κι εμείς μικρά που πατά τα δοντάκια μέχρι να σου δαγκώσει που αποφύγει το χέρι. Και του πήρε και ένα τρενάκι του Τόμας που μπαίνουν δύο τρενάκια και πατά ένα μοχλό και κατεβαίνουν και τρέχουν και ποιο θα τερματίσει πρώτο. Και μας έφερε ένα τελείο γουράκι. Τα οποία εγώ τα συλλέγω τα γουράκια, δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Τα έχω στην πόρτα από την εξωτερική πλευρά από το 2016 που κάναμε τα πρώτα Χριστούγεννα με τον Κανά και τα έχω όλα κρεμασμένα στην πόρτα εκεί και τα κρατάω. Και εγώ από τον Golden πήγα μόνο σε φορά. Δεν είχα κέφι με όλο αυτό που γίνανε να πάρω τίποτα, αλλά είχα ανάγκη να πάρω ένα beauty blender γιατί το δικό μου τα έχει παίξει, πρέπει να το αλλάξω. Έχουν περάσει 3 μήνες και περισσότερο. Οπότε πήρα ένα beauty blender και σήμερα συνειδητοποίησα ότι η τιμή του έχει πάει στα ύψη. Έχω την εντύπωση ότι όταν πρώτο ξεκίνησα να παίρνω το beauty blender είχε γύρω στα 16 με 17 ευρώ. Σήμερα σοκαρίστηκα γιατί το πήρα 22 ευρώ, 21,95 για την ακρίβεια και δεν το πίστευα ότι το πήρα σε τέτοια τιμή, πραγματικά δεν το πίστευα και ήθελα έτσι να σας ρωτήσω. Θα μου πεις είναι κάτι που το αλλάζει κάθε 3 μήνες τώρα, αλλά και πάλι τα θεωρώ πάρα πολλά τα λεφτά για αυτό το σφουγγαράκι, γιατί μιλάμε είναι ένα σφουγγαράκι. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει καμία που το έχει δοκιμάσει και έχει βρει κάποιο το οποίο είναι σε καλύτερη τιμή και είναι αντιγραφή του. Να του ταιριάζει όμως να είναι ίδιο, μην είναι αυτά που θυμίζουν πλαστικό και νάιλον. Θα έχετε δοκιμάσει σίγουρα τέτοια. Υπάρχουν πολλά που θυμίζουν πλαστικό και νάιλον και δεν κάνουν καλή δουλειά, ενώ αυτό κάνει εξαιρετική δουλειά. Εγώ χωρίς αυτό δεν μπορώ πλέον να βάλω. Αυτό είναι το μοναδικό που μπορώ να βάλω το make-up έτσι εύκολα και ωραία. Θα σας αφήσω. Μπας και κοιμηθώ πριν τις 12 πάλι. Αυτός είναι ο στόχος μου. Και θα τα πούμε πάλι αύριο. Σας φιλώ γλυκά.